Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Θεανό Βρέντζο Σκορδαλάκη, την εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Βετεχιανάκη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους που μας ακούνε, μικρούς και μεγάλους. Είχατε σήμερα μια ωραία εκδήλωση για τα παιδιά που φιλοξενούνται στις κλειστές δομές παιδικής προστασίας. Μια εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης. Αφού μας πείτε και για το πώς πήγε η εκδήλωση αυτή, να λέγαμε και για τα παιδιά που μένουν σε αυτές τις κλειστές δομές, λόγω και των ημερών που ξέρετε είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, πώς τα βιώνουν και αν θα μπορούσαν κάποιοι να, σε μια οικογένεια να δεχτούν έστω για αυτές τις μέρες κάποια από τα παιδιά. Κυρία Βατζηφιανάκη, εάν είχατε, όσοι είχαν μάλλον την τύχη να βρεθούν εκεί σήμερα το μεσημέρι, πραγματικά θα νιώσανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εάν είσαστε εκεί να δείτε πώς τα παιδιά συμμετείχαν στην εκδήλωση, γιατί είχαμε φέρει ένα συγκρότημα για να κάνουμε, να πλαισιώσουμε την εκδήλωση έτσι με μουσικά ακούσματα κλπ. Και να φτιάξουμε λίγο το κλίμα το εορταστικό εν ώψη των εορτών κλπ. Αν βλέπατε ή αν είσαστε εκεί να δείτε, να ακούσετε πώς συμμετείχανε τα παιδιά, πώς το βιώσανε, πώς το νιώσανε, πόσο καλά αισθανθήκανε, πραγματικά θα παίρνατε όλες τις απαντήσεις για αυτά που μου με ρωτήσατε. Περιφέρεια. Ναι, σας ακούμε. Περιφέρεια Κρήτης, λοιπόν, από την αρχή, η κυρία Βατζηφιανάκη, από το 2011 που ξεκινήσαμε και που πάλι τότε ήμουν υπεύθυνη σαν αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής, βάλαμε στο επίκεντρο της κοινωνικής μας πολιτικής σαν Περιφέρεια Κρήτης τη στήριξη, τη δημιουργία δράσεων για τη στήριξη γενικότερα του παιδιού. Ο καθένας αντιλαμβάνεται γιατί. Ο καθένας μπορεί να νιώσει γιατί μπήκε στο επίκεντρο και στην κορυφή της πυραμίδας της κοινωνικής πολιτικής το θέμα παιδί. Ήμασταν η πρώτη η περιφέρεια πανελλαδικά η οποία θεσμοθέτησε το κοινωνικό φροντιστήριο. Η πρώτη περιφέρεια που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα για τη στήριξη των άπορων φοιτητών σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως είναι τα ΚΤΕΛ, το ΤΕΙ, το Πανεπιστήμιο κλπ, για να στηρίξουμε τους φοιτητές μέσα από την παροχή δωρεάν εισιτηρίου από και προς τον τόπο διαμονής τους. Ήμασταν η πρώτη περιφέρεια και η μόνη περιφέρεια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια 2 ημερίδες με εξαιρετικούς επιστήμονες σε διευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη της αναδοχής και της διοθεσίας με απότερο σκοπό την ευαισθητοποίηση ανθρώπων, οικογενειών για τη στήριξη, την αναδοχή, την αγκαλιά, τη θαλπορή σε αυτά τα παιδιά που διαβιούν σε αυτές τις στέγες, στις δομές κλειστής προστασίας ανηλίκων και φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, διοργανώσαμε σήμερα αυτή την εκδήλωση για να δώσουμε δώρα και δώσαμε δώρα σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ζουν σε αυτές τις κλειστές δομές και επί της ουσίας στα 6 παραρτήματα προστασίας και ορφανοτροφία και ιδρύματα σε επαγκρίτιο επίπεδο. Το παράρτημα προστασίας παιδιού στον Πόρον, το παράρτημα προστασίας παιδιού στα Χανιά, επίσης το παράρτημα προστασίας παιδιού στη Νεάπολη, το ορφανοτροφείο της Καλυβιανής, το Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος από τα Χανιά και η στέγη ανηλίκων από το Ηράκλειο. Είχαν λοιπόν την ευκαιρία όλα αυτά τα παιδιά να γιορτάσουν μαζί, να νιώσουν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους σκέφτονται, υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι μόνα τους, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να περάσεις την ελπίδα στο παιδί ότι είμαστε εδώ. Δεν σας έχουμε εγκαταλείψει, είμαστε εδώ, προσπαθούμε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε δομές, να θεσμοθετήσουμε, να δουλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο για σας. Αυτό βέβαια είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε.
Και σαν περιφέρεια Κρήτης, και θεωρώ ότι είναι, αν θέλετε, και από τα βασικότερα πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν θεσμικοί, είναι κάτι το οποίο το λέω πάντα, δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι έχουμε ιερό χρέος, ιερή υποχρέωση να οργανώνουμε, να θεσμοθετούμε και να υλοποιούμε δράσεις γενικότερα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα για τα παιδιά, κυρία Βακεφιανάκη, που είναι το μέλλον μας, που είναι το όραμά μας, που είναι η ελπίδα μας. Γιατί αυτό είναι τα παιδιά, και όταν τα παιδιά τα στηρίζεις, εκ των πραγμάτων θεμελιώνεις, ανοίγεις το δρόμο για μια καλύτερη κοινωνία, την οποία την έχουμε ανάγκη, έχοντας υπόψη μας τη σύψη, γιατί εκεί έχουμε φτάσει σήμερα, που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν και καταστρέφουν τους νέους ανθρώπους, τις δυσκολίες οι οποίες παρουσιάζονται, γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν στηρίγματα, γιατί δεν έχουν. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, και εγώ προσωπικά έχω κάνει συναντήσεις και με την αρμόδια υπουργό, καταθέσαμε και προτάσεις στο πλαίσιο της αποϊδρυματοποίησης, γιατί το να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, αυτό το οποίο βασικά πρέπει να πετύχουμε είναι η αποϊδρυματοποίησή τους. Και εδώ μπαίνουν ερωτήματα. Αποϊδρυματοποίηση, δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα που διαβιούν σε αυτές τις στέγες, μέχρι τα 18 τους και μετά. Τι γίνεται, μετά δηλαδή λύθηκε το πρόβλημα, μετά υπάρχει ο γονιός, υπάρχει το υποστηρικτικό περιβάλλον για να μπορέσει να ζήσει, ποια είναι τα, και βέβαια και ένα άλλο θέμα, ποια είναι τα εφόδια τα οποία παίρνει διαβιώντας μέσα σε αυτές τις δομές. Άρα εδώ λοιπόν αυτόματα μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι, και μια μεγάλη υποχρέωση για το τι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα παιδιά, και να αγωνιστούμε καταρχήν για την αποϊδρυματοποίηση και πώς βγαίνουν έξω. Ναι. Ένας τρόπος λοιπόν είναι η αναδοχή και η υιοθεσία, που όπως είπα και προηγούμενα, εμείς σαν Περιφέρεια Κρήτης τη στηρίζουμε, και το δεύτερο να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να δημιουργηθεί εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο να βγουν στην κοινωνία, να είναι δυνατοί, να βρουν μια δουλειά, να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, να βρουν μια οικογένεια να τα αγκαλιάσει, να νιώσουν την οικογενειακή αγάπη, την αγκαλιά, τη θαλπορή, και να βγουν άνθρωποι που να μπορούν να σταθούν σε αυτή την κοινωνία τη δύσκολη που ζούμε σήμερα, κυρία Βακεφιανάκη. Πόσα παιδιά είναι, κυρία Βρέντζου, αυτή τη στιγμή στις κλειστές δομές? 139 παιδιά είναι αυτή τη στιγμή σε όλες τις δομές της Κρήτης, αυτές τις δομές, κυρία Βακεφιανάκη. Είναι ένα ζήτημα. Είχαμε και πρόσφατα, επειδή είχατε κάνει και αυτήν την ημερίδα τώρα το Νοέμβρη, είχαμε μιλήσει με την κυρία Μάνθου, την υπεύθυνη της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Υπηρεσίας Δράσεων για την Παιδική Προστασία από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ότι αλλάζουν πια οι συνθήκες, γίνονται πιο εύκολες για την αναδοχή και την υιοθεσία των παιδιών, και ίσως μέσα σε αυτό το πλαίσιο να μπορέσουν και παιδιά που βρίσκονται εδώ στις συγκεκριμένες κλειστές δομές να πάνε σε μια οικογένεια, είτε ως αναδοχή είτε ως υιοθεσία. Όντως είναι έτσι που το λέτε, κυρία Βακεφιανάκη, παρόλο που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο και είναι αρκετά ακόμα τα οποία πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν, αλλά όμως προβλέπονται πολύ πιο εύκολες διαδικασίες όσον αφορά τουλάχιστον το χρόνο, γιατί παλιότερα για να πάρεις ένα παιδί είτε σαν ανάδοχος γονέας είτε σαν θετός γονέας ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και χρονοβόρες πολύ οι διαδικασίες, και αρκετοί άνθρωποι απογοητευόντουσαν και με παρατούσαν στη μέση της προσπάθειας. Είναι πιο εύκολα σήμερα τα πράγματα. Απομένει να το δούμε και στην πράξη αυτό. Υπάρχουν αρκετές οικογένειες οι οποίες ενδιαφέρονται να είτε σαν ανάδοχοι γονείς, και να σας πω εδώ ότι την περασμένη εβδομάδα, γιατί και από την εκπομπή σας θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Όντως οι κοινωνικοί λειτουργοί επιτελούν εξαιρετικό κοινωνικό έργο εδώ
Έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ το θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας, μα πάρα πολύ όλα τα παιδιά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Δοθήκανε 5 παιδιά η αναδοχή μιας οικογένειας. Να σας πω τι να σας πω, ότι όταν με ενημερώσανε και οι ίδιες μαζί με μένα νιώσαμε, ίσως ακουστεί υπερβολικό, αλλά κλαίγαμε όλοι μαζί. Δηλαδή ήταν μιας οικογένειας τα 5 παιδιά. Μιας οικογένειας, κυρία Βατζεφιανάκη. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, όχι, αλλά δοθήκανε σε ανάδοχες οικογένειες και ευχόμαστε να βρούνε το δρόμο τους πολύ, έτσι όπως όλοι ευχόμαστε, γιατί εμείς, οι οικογένειες αυτές είναι εξαιρετικές. Εμείς γι' αυτό έχουμε κάνει αρκετά θέματα με τα παιδιά που είναι στις κλειστές δομές και, και στην ενδοχώρα. Στις Μοίρες, αν θυμάμαι, είχαμε κάνει και πέρυσι, είχαμε μιλήσει. Για ποιο σκοπό είναι αυτά τα παιδιά τώρα, έρχονται από προβληματικές καταστάσεις, να το πούμε έτσι πολύ γενικά. Σίγουρα δεν είναι και όχι ότι δεν έχουν ένα ζεστό περιβάλλον, δεν έχουν τη φροντίδα στις κλειστές αυτές δομές. Όπως και να το κάνουμε όμως, είναι κάποιες δομές που έχουν ένα ιδρυματικό χαρακτήρα. Μια οικογένεια, έστω και αν δεν είναι η φυσική τους, άλλα πράγματα μπορεί να τους προσφέρει και άλλου είδους ζεστασιά. Γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς να ευαισθητοποιήσουμε όσους ανθρώπους θα είχαν τη διάθεση αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες βέβαια να στηρίξουν ένα παιδί, έστω ως αναδοχή, να το πράξουν, γιατί υπάρχουν παιδιά, είπατε είναι 139 παιδιά, που, και μαθαίνουμε με χαρά ότι υπάρχει και λίστα ανθρώπων που περιμένουν. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Κυρία Βατζηφιανάκη, εγώ έχω πει αρκετές φορές και το εννοώ ότι ο ανάδοχος γονέας κρύβει, αν μπορούμε να το πούμε, ένα ιδιαίτερο μεγαλείο, πολύ αν θέλετε πιο βαθύ και πιο δυνατό από αυτό του θετού γονέα. Γιατί ανάδοχος γονέας μπορεί να είναι οποιοδήποτε γονέας ο οποίος έχει ήδη παιδιά στην οικογένειά του. Ναι. Άρα το να πάρει ακόμα ένα παιδί, να το αγκαλιάσει, να το υποστηρίξει, έχοντας υπόψη του ότι και κάποια στιγμή αυτό το παιδί θα το πάρουνε. Ναι, σωστά. Υπάρχει διαφορά. Αντιλαμβάνεται ο καθένας το δυνατό συνέστημα αγάπης που έχει, το έντονο συνέστημα αγάπης που έχουν αυτοί οι γονείς που παίρνουν αυτό το παιδί να το έχουν μαζί με τα δικά τους τα παιδιά, την ίδια αγάπη που νιώθουν για τα δικά τους τα παιδιά να τη μεταδώσουν και να αγκαλιάσουν και το ίδιο με τον ίδιο τρόπο. Ενώ η υιοθεσία θα πάρει ένα παιδί, ξέρει ότι αυτό το παιδί θα πάρει το όνομά του, θα είναι μια ζωή μαζί του κλπ. Δηλαδή υπάρχει εκεί μια σχετική διαφορά. Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό όσο καλά και να περνάει ένα παιδί μέσα σε μια τέτοια κλειστή δομή, η λέξη κλειστή από μόνη της μεταφέρει το χαρακτήρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Το κλειστός αυτόματα σημαίνει τον περιορισμό, την έλλειψη ελευθερίας. Άρα όσο καλά και να φέρουν τα κορίτσια που είναι στελεχωμένες όλες οι δομές, γιατί με τον ασχολούμαστε, ξέρουμε και το προσωπικό και η κοινωνική λειτουργία, τα παιδιά τα αγαπάνε κλπ. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να νιώσει τη θαλπορή την οικογενειακή που θα νιώσει μπαίνοντας μέσα σε μια οικογένεια που συνειδητά το παίρνει, γιατί σημαίνει ότι έχει συναισθήματα αγάπης και ανθρωπιάς γενικότερα. Ναι, πρέπει να κάνουμε αγώνα γι' αυτό, για την αποϊδρυματοποίηση, για την θέσπιση του θεσμικού πλαισίου που να στηρίζει αυτά τα παιδιά και να στηρίξει αφενός την αποϊδρυματοποίησή τους και αφετέρου την υποστήριξή τους, τη διασφάλιση αν θέλετε της επαγγελματικής τους στήριξης και μετά που θα φύγουν από τις δομές αυτές. Εμείς να ευχηθούμε, αφού ευχαριστήσουμε βέβαια εσάς και για την εικόνα που μας δώσατε, είναι ένα θέμα που πρέπει να το αναφέρουμε, να το αναδεικνύουμε συχνά πυκνά, και να ευχηθούμε βέβαια και σε αυτά τα παιδιά ό,τι καλύτερο στο δρόμο τους, πραγματικά. Και καλή συνέχεια και σε εσάς και στις δράσεις και στα προγράμματα που έχετε σε εξέλιξη, είναι πολύ σημαντικά. Να σας ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα, κυρία Βρέντζου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βατζηφιανάκη, και εγώ να ευχηθώ και σε εσάς
και σε όλους τους ακροατές σας χρόνια πολλά, χρόνια καλά βασικά. Καλά, ακριβώς. Και καλές γιορτές, καλά χρόνια, γιατί ο ναι. καθένας καταλαβαίνει το γιατί. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά και σε εσάς ευχόμαστε επίσης. Να είστε καλά και εσείς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.